Λοιπόν, να δούμε τι άλλο θα δούμε μέχρι να έρθουν οι εκλογές. Δέσμευση, παραιτήσεις. Θα ακούσουμε πολλά μέχρι τότε, αλλά το ζητούμενο είναι όλα αυτά για τα οποία μιλάνε να τα κάνουν πράξη και η δέσμευση να είναι δέσμευση. Θα τους κρίνει όλους η ιστορία. Εδώ με τον πρόεδρο της Reaction, τον Μάριο τον Σταύρου. Κύριε Σταύρου, καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι. Μαζί μας και ο κύριος Πανίκος Προκοπίων, εκπρόσωπος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετιστών. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι. Άφηξη του Αγίου Φωτός. Πότε καταρχήν έρχεται το Άγιο Φως στην Κύπρο? Το Άγιο Φως έρχεται μέσω της Εξαρχίας του Αγίου Τάφου, του Πανάγιου Τάφου, το μεγάλο Σάββατο 30 Απριλίου. Λογικά γύρω στις 7 το βράδυ θα φτάσει με ιδιωτικό αεροσκάφος στο παλιό αεροδρόμιο Λάρνακας. Θα γίνει δεχτό με τιμές αρχηγού κράτους και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια από αρκετές ομάδες για να διανεμηθεί σε κάθε γωνιά της Κύπρου μέχρι την ώρα που θα γίνει η Ανάσταση. Άρα υπάρχει δηλαδή ειδική ομάδα με βοήθεια των μοτοσυκλετιστών, φαντάζομαι. Ακριβώς. Αλλά και με άλλα μέσα τα οποία θα μας περιγράψετε στη συνέχεια, οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτόν τον ρόλο να μεταφέρουν εκεί που πρέπει το Άγιο Φως. Ακριβώς. Για ακόμα μια χρονιά έχουμε επιλέξει φέτος κάποιες διαφορετικές διαδρομές. Φτάνουν μέχρι και την Ιερά Μονή του Μαχερά η μία διαδρομή. Καλό είναι να πούμε ότι θα υπάρξουν τέσσερις διαδρομές. Η μία θα ξεκινήσει από τη Λάρνακα, θα περάσει από την επαρχία Λευκωσίας, θα φτάσει μέχρι το Μένικο και το Ακάκι και θα επιστρέψει, θα τελειώσει δηλαδή την ώρα ακριβώς που θα πει ο ιερέας στο δεύτερο λάβετε φως, θα φτάνει το Άγιο Φως στην εκκλησία, στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Μάρκου, στον Αρχάγγελο. Η δεύτερη που είναι και πλέον απαιτητική, θα καλύψει την ορεινή Λάρνακα, θα φτάσει μέχρι τον Αγρό και θα συνεχίσει την παράδοση του Αγίου Φωτός. Η τρίτη θα καλύψει την ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου. Και η τέταρτη που έχει και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, θα φτάσει το Άγιο Φως διαθαλάσσης και θα παραδοθεί σε 22 κοινότητες στην ευρύτερη επαρχία της Λάρνακας για να μπορέσει να παραδοθεί τη συγκεκριμένη ώρα που έχει υπολογιστεί. Να τονίσουμε εδώ ότι το Άγιο Φως στο λιμανάκι του Ζυγίου θα φτάσει στις 8:30 και θα μεταφέρεται από σκάφη του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων στο Ζύγι. Είναι ήδη εκπρόσωποι, ήδη κάτοικοι της περιοχής, συγκεκριμένης περιοχής που σχεδίασαν αυτή την διαδρομή και αυτή την εκδήλωση και είναι μια διαφορετική έτσι τελετή αφής του Αγίου Φωτός και θα γίνει ό,τι είναι δυνατό σε συνεργασία και με την Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας και το Σύνδεσμο των Επαγγελματιών Αγώνων Ταχύτητας ούτως ώστε να φτάσει το φως με ασφάλεια πάνω απ' όλα. Αλλά δεν βλέπω πουθενά την Πάφο. Η Πάφος, υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες θα το μεταφέρουν στην Πάφο. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες θα φτάσει στην Πάφο, δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε καμία επαρχία έξω. Άρα θα είναι και η Πάφος στο πρόγραμμα. Βεβαίως, θα φτάσει και στην Πάφο. Άρα εσείς πώς τα μεταφέρετε με τις μοτοσυκλέτες και με τόσο αέρα, φαντάζομαι, και με ταχύτητα για να φτάσετε εγκαίρως? Καταρχήν να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία να... Χαιρόμαστε για τέτοιες ενέργειες και μπράβο σας, ναι. Να πούμε στον κόσμο πώς γίνεται αυτό το πράγμα, όπως επίσης ευχαριστούμε... Να βλέπουμε, παρακαλώ, δώστε μας τις εικόνες, μπορούμε να τις βλέπουμε, το ναι, Reaction, παρακαλώ. Ναι. Και τον Μάριο που μας δίνει αυτή την ευκαιρία φέτος να εμπλακούμε σε αυτήν την πορεία. Είναι μεγάλη πρόκληση και χαρά μας που θα τρέξουμε για να παραδώσουμε το Άγιο Φως. Έχουμε κάνει πάρα πολλές μεγάλες εκδρομές. Δεν φοβόμαστε ούτε το σκοτάδι, ούτε το χρόνο που θα μας πιέζει. Και θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι ο σωστός μοτοσυκλετιστής δεν είναι μόνο για την πόλη ή για κάτι άλλα πράγματα που γίνονται, αλλά εμείς με τη σωστή μας στολή, τα κράνη μας και μαζί με συνοδεία του αυτοκινήτου θα πάμε σε όλα τα βουνά της Κύπρου να παραδώσουμε το Άγιο Φως πριν τις 11. Πριν τις 11, πριν ξεκινήσει η λειτουργία. Γι' αυτό και έχουμε την πιο μεγάλη και την πιο δύσκολη διαδρομή. Μιλάμε για πόσοι μοτοσυκλετιστές θα εμπλακούν σε αυτή την ιστορία. Για όλες τις διαδρομές θα είναι πάνω από 100. Πάνω από 100. Μάλιστα, δηλαδή μιλάμε για μεγάλο αριθμό. Για μεγάλο αριθμό. Και φαντάζομαι το κάνουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί είναι και μια ηθική ικανοποίηση όλο αυτό που γίνεται, το να πάρεις εκεί το Άγιο Φως στους ανθρώπους. Είναι μέσα το θρησκευτικό. Που χωρίς εσάς δεν θα το. Είναι κάτι διαφορετικό για τον μοτοσυκλετιστή. Δεν είναι απλά μια εκδρομή. Ξέρω ότι πάει για κάποιο σκόπο, ο οποίος είναι ιερόσκοπος. Είναι.
χωριστήκαμε σε μεγάλες ή μικρές ομάδες αναλόγω διαδρομών και ευελπιστούμε ότι θα τα καταφέρουμε. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρετε. Γιατί να μην τα καταφέρετε? Το να σβήσει σε καμία περίπτωση, έχετε πάρει τα μέτρα σας. Είναι σε, φαντάζομαι. Θα είναι σε αυτοκίνητο. Σε δεν αυτοκίνητο, είναι... ναι. Συνοδεύουμε σε ειδικά διαμορφωμένο. Ακριβώς. Ναι. Θα είναι σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για να μην μπορεί να σβήσει. Υπάρχουν ούτως ή άλλως οι κλίδες ασφαλείας. Και αυτό που είπε ο φίλος ο Πανίκος είναι ότι το σημαντικό είναι ότι σε όλες τις ομάδες που εμπλέκονται στη μεταφορά του Αγίου Φωτός, πέρα από τον οργανισμό Reaction, υπάρχουν πέραν των 100 μοτοσυκλετιστών, που είναι πολύ σημαντικό αυτό να εμπλέκονται τόσες πολλές ομάδες, τόσος πολλής κόσμος για να φτάσει το Άγιο Φως. Και είμαι σίγουρος μετά από εδώ θα σας παίρνουν τηλέφωνο και θα σας λένε: εμάς δεν μας θυμηθήκατε, τους άλλους δεν τους θυμηθήκατε. Να δείτε τώρα τι θα γίνει. Γι' αυτό να αλλάξαμε και φέτος τις διαδρομές, να βάλουμε και κάποιες άλλες διαδρομές. Είναι σίγουρα να θεωρήσουμε όμως ότι το Άγιο Φως φεύγει από το αεροδρόμιο λίγο πριν τις 8. Ναι, ναι. Τρεις ώρες έχουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά όμως, πράγματα. Ας, δηλαδή, αν ξέρουν δηλαδή, σε ποια σημεία θα φτάσει, μπορεί και ήδη να στείλουν κάποιες αποστολές. Ναι, βέβαια. Εκεί που θα είναι το Άγιο Φως και να πάνε ήδη να το πάρουν. Ναι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να φτάσουν μέχρι το τελευταίο χωριό. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Reaction θα βλέπουν σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της άφηξης του Αγίου Φωτός και τις ώρες που θα φτάσει, αν υπάρξει καθυστέρηση ή όχι, και θα μπορεί ο καθένας να παραλάβει το Άγιο Φως, κάθε κοινότητα. Ωραία. Χαίρομαι. Προηγουμένως, πριν από κάποια χρόνια, τι γινόταν, πώς ανάβαμε το... Ήταν μια υπερπροσπάθεια από ανθρώπους της Εκκλησίας. Δεν γινόταν τίποτα, πιστέψτε με. Τίποτα. Τώρα ας μην κοροϊδευόμαστε. Τίποτα απολύτως δεν γινόταν. Ήταν μια προσπάθεια για λίγους και εκλεκτούς, όχι για όλους. Τώρα ευτυχώς είναι για όλους, ναι. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι μετά από φέτος και κάθε χρόνο θα εμπλεκόμαστε πιο πολλοί μοτοσυκλετιστές για να καλύψουμε ακόμα και τα μικρά χωριουδάκια να μην χρειάζονται να τρέχουν. Για να το φέρουμε και νωρίτερα και να είναι και πιο εύκολο το δικό σας έργο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπες. Μακάρι να γίνονταν, να έρθει πιο γρήγορα το φως για να έχουμε χρόνο. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι 7 και 45, αν καταφέρουμε να πιάσουμε το Άγιο Φως από το αεροδρόμιο, όπως είπε και ο φίλος Μάριος, 3 ώρες μας μένουν για να κάνουμε τη δύσκολη διαδρομή στα βουνά. Με πρώτον το μαχαιρά. Μάλιστα. Και μετά πρέπει να επιστρέψετε και στον χώρο που θα κάνετε εσείς ανάσταση. Ή μένετε εκεί που θα πάτε. Κατά τις 11 θα δούμε πού θα είμαστε και θα μείνουμε εκεί. Εκεί. Μάλιστα, λοιπόν, καλή ανάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία. Λοιπόν, Νικόλα Μαρκαντώνη, ερχόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα να δούμε τι προκύπτει σήμερα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα.